Όχι έναν, αλλά πέντε σκελετούς βρήκαν τελικά οι ερευνητές στην Αμφίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τάφος στο Λόφο Καστά ήταν οικογενειακός και μέσα βρέθηκαν μια γυναίκα περίπου 60 ετών, δύο άντρες περίπου 30 ετών, ένα μωρό και ένας άντρας καμένος είχε καεί σε προγενέστερη χρονική φάση από αυτή που πέθαναν οι άλλοι τέσσερις. Οι εξετάσεις του DNA θα δώσουν στοιχεία για τους σκελετούς και θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν την εκτίμηση των αρχαιολόγων ότι πρόκειται για οικογενειακό τάφο. Πιο δύσκολη θα είναι η διαδικασία για τον καμένο νεκρό, ωστόσο εκτιμάται ότι ενδεχομένως αυτός να είναι και ο πρώτος νεκρός του τάφου, καθώς μετά τον 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. είχε σταματήσει η καύση των νεκρών. Συνολικά εντοπίστηκαν 550 οστά. Σε καλή κατάσταση ήταν ένα κρανίο, ενώ εντοπίστηκαν και οστά που ανήκουν σε ζώα, πιθανά σε υποειδές. Σύμφωνα με το πόρισμα, η γυναίκα ήταν περίπου 60 ετών, ενώ οι δύο άνδρες που είχαν ενταφιαστεί προσδιορίζονται μεταξύ 35 και 45 ετών. Το φύλλο του βρέφους δεν έχει βρεθεί. Στο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ο νεότερος εκ των δύο ανδρών φέρει ίχνη τομών, οι οποίες πιθανολογείται ότι έγιναν εξ επαφής με αιχμηρό όργανο, πιθανόν μαχαιρίδιο, και ήταν αυτές που προκάλεσαν τον θάνατό του, καθώς δεν διακρίνονται ενδείξεις επούλωσης. Το πέμπτο άτομο εκπροσωπείται από ελάχιστα θραύσματα, μόλις 9, κυρίως μακρών οστών, που φέρουν όλες τις παραμορφώσεις, εγκάρσιες, μικρορογμές και μερικές φορές έντονη παραμόρφωση, αλλά και τους αποχρωματισμούς, υπόλευκο και μπλε-γκρι, που συναντώνται στις περιπτώσεις πλήρους καύσης σαρκωμένου νεκρού και ανήκει πιθανότατα σε ενήλικο άτομο. Η γενική εικόνα έβρεσης των σκελετικών καταλήπων συνηγορεί στην αναμόχλευσή τους από ανθρωπογενή επέμβαση, η οποία φαίνεται ότι αφορούσε τόσο στο εσωτερικό του τέταρτου χώρου, όσο και στο εσωτερικό του κυβωτιόσχημου τάφου.